γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ μουσικής και επιστήμης. Είναι το όνειρο, ο στόχος ενός νέου ταλαντούχου και επιτυχημένου συνθέτη. Στη Στοκχόλμη, όπου έχει την έδρα της η Συμφωνική Ορχήστρα που διευθύνει, ο Ντάνιελ Χάρντινγκ δημιούργησε το Interplay, μια τολμηρή σειρά καλλιτεχνικών γεγονότων που συνδυάζουν συναυλίες και συζητήσεις μεταξύ μουσικών και επιστημόνων. Ο πιο πρόσφατος καλεσμένος ήταν ο καθηγητής μοριακής φυσικής Brian Cox, πρώην rock star, ο οποίος έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για τις προσπάθειές του να εκλαϊκευτεί η επιστήμη της κοσμολογίας. Το soundtrack των εκδηλώσεων ήταν το τραγούδι της γης του Μάλερ, ένα σύγχρονο έργο για βιολί και ορχήστρα εμπνευσμένο από τη διαστημική αποστολή του Voyager, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμοιβαίας επιρροής μεταξύ τέχνης και επιστήμης. Τι είναι η ζωή, από πού προέρχεται? Αυτές οι φιλοσοφικές αναζητήσεις είναι πανάρχαιες και οι τέχνες αποτελούν ένα από τα μέσα στα οποία καταφεύγουν οι άνθρωποι για να βρουν απαντήσεις. Από την εποχή των μεγάλων φιλοσόφων, η τέχνη και η μουσική αντανακλούσαν τις μεγάλες ιδέες της ανθρωπότητας. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία οι καλύτερες απαντήσεις που οι άνθρωποι ως είδος είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε για τα σημαντικότερα ερωτήματα προέρχονται από την επιστήμη. Οπότε δεν έχουμε το περιθώριο να αποκοπούμε από την επιστήμη, ενώ διανύουμε την εποχή της επιστήμης. Ακούστε τον Μάλερ, παλεύει με την ιδέα της πεπερασμένης φύσης της ύπαρξης και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι πως η επιστήμη και η σύγχρονη κοσμολογία κάνουν τα ερωτήματα ακόμη περισσότερο ζωηρά. Το επιστημονικό σκηνικό είναι διαφορετικό, αλλά θεωρώ πως το βασικό ερώτημα είναι το ίδιο. Τι σημαίνει για έναν πολιτισμό ή για ένα άτομο να έχει μια πεπερασμένη ζωή δυνητικά σε ένα απέραντο σύμπαν? Εφόσον είμαστε ο μοναδικός πολιτισμός του γαλαξία, για παράδειγμα, σημαίνει πως είμαστε σπάνιοι? Κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει πως είμαστε πολύτιμοι. Υπάρχουν μουσικά θέματα στον Μάλερ που υπογραμμίζουν ότι πρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή, να γιορτάζουμε όσο μπορούμε, να θεωρούμε πολύτιμη την κάθε στιγμή. Και νομίζω πως αυτό μας λέει στην πραγματικότητα και η επιστήμη. Ότι εκτός αν κάνουμε κάτι εξαιρετικό, όπως ένα διαστρικό ταξίδι ή απικισμό του γαλαξία, το πιθανότερο είναι πως το σύνολο της ανθρωπότητας είναι παροδικό. Αυτό το οποίο συνέλαβαν πολλοί καλλιτέχνες είναι πως η παροδικότητα κάνει την ύπαρξή μας πολύτιμη και είναι προφανές ότι έχουμε στα χέρια μας κάτι το παροδικό και σπάνιο και κατά συνέπεια πολύτιμο. Οπότε πρέπει να το προστατεύσουμε. Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική του Μάλερ καθώς διερωτάστε για την ύπαρξη του ανθρώπινου είδους ή πράγματι για το σύμπαν, το είδος. Θεωρώ πως το να ακούμε μουσική που γράφτηκε πριν από 100 χρόνια ή και περισσότερο μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στην προσπάθεια να καταλάβουμε τι πραγματικά σημαίνουν οι νέες ανακαλύψεις. Ποιο είναι το νόημα της κοσμολογίας? Ο Μάλερ μπορεί να σας βοηθήσει, διότι το ερώτημα είναι παρεμφερές με το ποιο είναι το μήνυμα της δικής μου ζωής. Αναρωτιέμαι πού είναι ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο Σέξπιρ και ο Μότσαρτ της σημερινής εποχής, που είναι οι μεγάλες προσωπικότητες οι οποίες σε 100 χρόνια θα θεωρούνται πραγματικά σημαντικές γιατί άλλαξαν το ρουν της ανθρωπότητας με τη σκέψη τους, με τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. Ίσως οι άνθρωποι αυτοί να είναι οι σημερινοί επιστήμονες.